タランタラン、タンタタンタタンタランタラン、タンタラン、タンタランタラン。γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είναι η εκπομπή Tonya Goes to Hollywood και εγώ είμαι η Tonya. Την παλεύουμε, πώς πάμε, τι γίνεται. Εδώ στα νέα της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα, δεν ξέρω τι, διάβασα, παιδιά, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Θυμάστε την ταινία «Η ακτή του κουνουπιού», Peter Weir, με τον Harrison Ford, Helen Mirren, River Phoenix. Ταινία δεκαετίας 80, μας είχε πέσει λίγο βαριά τότε, θυμάμαι, αλλά πολύ, πολύ μπροστά η ταινία. Peter Weir, εντάξει, τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη φορά. Φοβερός, αγαπημένος σκηνοθέτης. Γίνεται λοιπόν σειρά με τον Justin Theroux, ο οποίος, ακούστε τι διάβασα, όχι τι διάβασα, τι άκουσα, στο podcast του Louis Theroux. Ο Louis Theroux είναι ένας Βρετανός που κάνει φοβερά ντοκιμαντέρ, δείτε τον, θα σας αρέσει πιστεύω, ο οποίος είναι ξάδερφος του Justin Theroux που παίζει στα Leftovers κτλ. Κτλ. Και έχει το όνομά του, το λέει Theroux, ενώ άλλος το λέει Theroux. Τραχαγύρευε. Ο Θερού λέει ότι είναι Θερού το σωστό, γιατί είναι γαλλικής προελεύσεως κτλ. Κτλ, κτλ. Αλλά ποιο είναι το πιο σημαντικό? Το πιο σημαντικό είναι ότι το βιβλίο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η ταινία και τώρα η σειρά είναι του πατέρα του Louis Theroux. Νταντάν! Άσε το πρόγραμμα. Δεν το ήξερα από πριν. Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις. Φοβερό. Να πω ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο mail μας, το tonyagoestohollywood@gmail.com, στα social media, στο Facebook, στο Instagram και τι θα κάνετε στο YouTube, για να μην μπερδεύεστε. Στο YouTube, όταν μπαίνετε στο βίντεο, θα κάνετε like, εάν σας αρέσει. Αυτά όλα αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει, γεια σας. Και θα κάνετε και ένα subscribe. Το κάντε το subscribe που λέει εγγραφή, λέει εγγραφή στα ελληνικά, subscribe στα αγγλικά και έχει ένα καμπανάκι, διότι άμα πατήσεις και το καμπανάκι κάθε φορά που θα βγαίνει η εκπομπή, δεν θα χρειάζεται εσύ να τρελαίνεσαι και να λες τώρα τελικά αυτή η Τόνια την κάνει την εκπομπή. Κάτι θυμάμαι αμυδρά πριν 2 χρόνια πρέπει να είχε πει ότι κάτι έκανε. Ναι, θα σας έρχεται το καμπανάκι και τέιν! Όταν θα μπαίνετε στο YouTube να δείτε κάτι, θα βλέπετε έχετε μια ειδοποίηση. Αυτό κάνει το καμπανάκι. Δεν θα σας ξυπνήσει, μην αγχώνεστε, μην τρελαίνεστε. Αυτό το ξέρω, καταλαβαίνω και για τους πιο μεγάλους σε ηλικία σαν και εμένα, που δεν είμαστε και πολύ μαθημένοι. Πήγαμε από το σταθερό στο κινητό, δηλαδή έχουμε κάνει μεγάλα βήματα, μην τρελαίνεστε. Τίποτα. YouTube, εκεί όπως το βλέπετε, πρέπει να έχετε, να είστε συνδεδεμένοι με κάποιο λογαριασμό. Το mail σας δηλαδή θέλει, δεν θέλει κάτι άλλο. Ωραία. Πατάτε το like, τέλεια. Μετά πατάτε το εγγραφή, το subscribe και το καμπανάκι. Και τελειώσαμε. Τελειώσαμε και ζήσαμε μονάχοι. Μαζί όμως, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Δηλαδή, επικοινωνήστε μαζί μας με όποιον τρόπο θέλετε. Εμείς, ό,τι κάνουμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε, θα κάνουμε. Εγώ και η ομάδα μου, όπως σας έχω πει. Κάποιοι τα ξέρουν χρόνια αυτά. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα πίσω που δουλεύει και όντως υπάρχει ομάδα. Δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά υπάρχει. Που τους αγαπώ και τους ευχαριστώ όλους. Θα ήθελα την προσοχή σας όσον αφορά στην περιγραφή του επεισοδίου. Υπάρχουν και διάφορα links. Τα links αυτά είτε αφορούν σε πράγματα που έχουμε πει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είτε έχει να κάνει, όπως λέω τώρα, για την ακτή του κουνουπιού, είτε για οτιδήποτε. Δηλαδή, αν θέλετε, αν κάτι σας ενδιαφέρει, κάτι θέλετε να ψάξετε, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να έχω όσο περισσότερα links γίνεται. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε με την Εύη για τον David Fincher και το Mank, μια ταινία που επέλεξε η Εύη, αλλά και το Social Network, μια ταινία που επέλεξα εγώ. Mank, it's Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talked. What is it the writer says? Tell the story you know. Καλησπέρα, Εύη. Καλησπέρα, Τόνια. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Πώς περνάς? Όπως το περνάμε όλοι. Τέλεια. Δύσκολα. Τα αλήθεια θες να πω εγώ τη μικρή περίληψη της ταινίας που είδα. Ναι. Γιατί ήταν δική σου, να πούμε. Είναι δική σου επιλογή αυτή η ταινία. Θα το πηγαίνουμε να αλλάξει, είπαμε. Α, να βρίζουν εμένα δηλαδή τώρα. Όχι, να σου πω κάτι. Για μένα προσωπικά αυτή η ταινία ήταν καλύτερη από την προηγούμενη. Δεν ήμουν καθόλου. Έλα, είσαι υπερβολική. Δεν ήταν κακή ταινία. Δεν ήταν κακή ταινία. Δεν ήταν και υπέροχη ταινία. Παιδί μου, την προηγούμενη, το Phantom Thread, το είχα κόψει να το δω σε 2 μέρη. Αφού έχω πρόβλημα.
Γιατί είσαι περίεργος άνθρωπος, γι' αυτό. Ναι, εγώ φταίω. Για πες μας τώρα για το Μάνκ. Λοιπόν, το Μάνκ τώρα. Το Μάνκ είναι η ιστορία, περίπου μάλλον η ιστορία, θα με διορθώσεις αν διαφωνήσει, αν σου φαίνεται ότι δεν τα λέω καλά, του ανθρώπου που υπέγραψε, συνυπόγραψε μάλλον, το σενάριο του Πολίτη Κέιν μαζί με τον Όρσον Ουέλς. Ουσιαστικά, από αυτό που είδα εγώ, είναι το πώς προέκυψε στο κεφάλι του η ιδέα για το σενάριο. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ όταν την έβλεπα αυτή την ταινία, περίπου στα μισά, είπα κάτσε, πρέπει να το σταματήσω λίγο, γιατί πρέπει να κάνω homework ή κάτι. Πρέπει να διαβάσω. Κάτι γίνεται εδώ. Και πρέπει να διαβάσω, ναι. Κάτι μου λείπει στις πληροφορίες, γιατί για μένα το σενάριο ήταν τόσο μπερδεμένο. Για μένα που δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα, ρε παιδάκι μου, ούτε για την ιστορία αυτού του ανθρώπου, ούτε για το πώς γυρίστηκε ο Πολίτης Κέιν, ούτε για την εποχή εκείνη, ούτε για τίποτα, έτσι. Μα είναι, insider movie, είναι για αυτούς που ασχολούνται με τα πάντα, με τη χρυσή εποχή του Hollywood κτλ. Δεν ξέρω αν είναι μια ταινία μόνο για αυτούς. Πιθανά να είναι μια ταινία μόνο για αυτούς, αλλά τότε γιατί να κάτσω να τη δω εγώ, δεν καταλαβαίνω. Ναι, όχι, δεν ξέρω κι εγώ αν είναι μόνο για αυτούς, αλλά σίγουρα είναι για αυτούς. Και το ότι την έγραψε ο πατέρας του Fincher, το σενάριο δηλαδή λέει Jack Fincher. Ναι. Οπότε είναι πολλές απορίες για πολλά πράγματα του στυλ, γιατί έγινε αυτή η ταινία κτλ. Για πες. Ότι ήταν συναισθηματικά φωτισμένος. Τέλος πάντων, νομίζω ναι. Γιατί δεν μοιάζει για ταινία του Fincher αυτή. Όχι, δεν μοιάζει. Αλλά εγώ αυτό δεν το θεωρώ βέβαια απαραίτητα κακό. Όχι. Δεν το λέω για κακό. Όχι. Συμφωνώ. Δεν το λέω για κακό. Απλά λέω ότι όταν αλλάζει τόσο πολύ ύφος, λες, κάποιος λόγος υπάρχει. Όταν διαβάζεις ότι το σενάριο είναι του πατέρα του, κάπως λες, α, εντάξει, οκ, συνεχίζουμε. Εντάξει, έκανε 30 χρόνια λέει να τη γυρίσει την ταινία. Δηλαδή την είχε στα σκαριά πριν 30 χρόνια και του πήγε τώρα, διότι δεν του δίνανε λεφτά όταν ακούγαν ότι θέλει να την κάνει ως πρόμαυρη. Καλά, βέβαια, εγώ αν είχα διαβάσει το σενάριο, δεν θα του έδινα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Θα του έλεγα φτιάξει το σενάριο. Θα το φτιάξω, φίλε μου, το σενάριο, να καταλαβαίνει ο μέσος θεατής που βλέπει. Γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι δεν πρέπει να το πείραξε και πολύ το σενάριο. Δηλαδή πρέπει κάπως να το έκανε φάση. Είναι του πατέρα μου, α πούμε. Δηλαδή, αν πάρουμε την ανάλογη ιστορία ότι ο Μάνκεβιτς έγραψε το σενάριο 250.300 του Πολίτη Κέιν και ο Όρσον Ουέλς το χτένισε, καλά το έκανε. Ο Πολίτης Κέιν είναι πραγματικά τεράστια ταινία. Δεν θα σου πω η καλύτερη ταινία του αιώνα που λένε και τέτοια και όλων των εποχών, γιατί θα θεωρώ λίγο αστεία αυτά τα πράγματα. Ναι, συμφωνώ. Αλλά πραγματικά είναι μια μεγάλη ταινία. Δηλαδή είναι όντως γεγονός ότι όλος ο μετέπειτα κινηματογράφος επηρεάστηκε από αυτή τη ταινία. Είναι, αν σκεφτείς δηλαδή ότι γυρίστηκε το 1940-41, ξέρω πόσο ήταν. Πόσο χρονών ήταν, ρε, 25? Ήταν 24 χρονών. Το Μάνκ δεν είναι η ιστορία όμως της σχέσης του Wells με τον Μάνκεβιτς. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι ουσιαστικά η ιστορία ενός ανθρώπου, πάρα πολύ ευθύ, συγγραφέα, σεναριογράφου, τι άλλο ήταν, δημοσιογράφου κτλ. Ο οποίος βρέθηκε σε μία εποχή και σε καταστάσεις και σε μία παρέα ανθρώπων που υπήρξαν το κίνητρο για να κάτσει να γράψει αυτό το σενάριο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Και μάλιστα κάπως παρεπιπτόντως. Γιατί ο ίδιος σαν χαρακτήρας, ο Μάνκεβιτς, δεν είναι κανένας, πώς να σου πω, ήρωας, επαναστάτης που θα γράψει για το κατεστημένο και τη διαφορά κτλ. Τους έκανε παρέα, τάπινε μαζί τους. Τους έκανε παρέα. Ήταν αλκοολικός, ήταν τζογαδόρος. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που βρέθηκε, κάποια στιγμή κάτι μέσα του, το πιο καθαρό του κομμάτι, ας το πω λίγο έτσι ποιητικά, του έδωσε την ιδέα να γράψει αυτό το σενάριο, το οποίο αποδείχτηκε το καλύτερο μακράν της καριέρας του και ήταν και το σενάριο με το οποίο κέρδισε και ένα Όσκαρ αυτός και το μοναδικό Όσκαρ όλης του της καριέρας, ο Όρσον Ουέλς. Φοβερό. Φοβερό, ναι. Φοβερό. Μια χαρά τα λες. Απλά θα έβαζα λίγο μέσα το κομμάτι ότι προσπαθεί.
μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ρε παιδί μου, που μας δείχνει, που είναι ακριβώς αυτή που περιέγραψες, πώς υπήρξε κάποια στιγμή αυτή η στροφή, ας πούμε, του κινηματογράφου από κάτι τελείως φιξιόν σε κάτι ναι. που άρχισε να διαλύει ζωές, ας πούμε, αλλά γενικότερα, ναι. ρε παιδί μου, γενικότερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είχε μέσα πράγματα η ταινία που θα δηλαδή έβλεπες ότι θα μπορούσε να έχει γίνει, εκτός και να έχει sequel, ενώ όχι με τους ίδιους, αλλά θέλω να πω, δηλαδή προσπαθεί να κάνει ένα σχόλιο γενικότερα, ρε παιδί μου, το οποίο νομίζω απλά ότι δεν είναι τόσο έντονο, δεν είναι τελικά, δεν έχει πολύ δυνατό. Για το πώς μια ταινία μπορεί να καταστρέψει μια ζωή, για το πώς βγαίνει μια ταινία και αυτός για τον οποίο είναι η ταινία μπορεί να σου καταστρέψει εσένα τη ζωή. Γιατί είναι διπλό. Και αυτά τα δύο που είπες, αλλά εγώ περισσότερο εννοούσα ότι πώς άρχισαν να χρησιμοποιούν τη δύναμη της εικόνας, γιατί παίζει ναι. μέσα το πολιτικό κομμάτι πάρα πολύ. Για να καταστρέψουν τον τύπο που βάζει η υποψηφιότητα και τον καταστρέφουν με ψεύτικες εικόνες και κάνει και έτσι ναι. υπάρχει και μια αναλογία με τον Τραμπ και με όλα αυτά και τα fake news και τέτοια. Δηλαδή κάνει μπράβο, μια τέτοια ναι. Εισαγωγή που όμως είναι απλά μια εισαγωγή, δεν κάνει τίποτα άλλο. Το αφήνει εκεί, ας πούμε. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της δύο ναι. ώρες ταινίας. Δηλαδή ναι, ναι, δεν είναι ναι, κεντρικό ναι, ναι. θέμα της ταινίας. Όχι, όχι. Μα αυτή η ταινία δεν έχει κεντρικό θέμα. Ακριβώς. Γι' αυτό, λέω ότι, ότι κάτι γίνεται με το σενάριο. Αν κάποιος θέλει να τη δει, καλό θα ήταν να ρίξει μια ματιά στα ιστορικά γεγονότα. Ναι, σε ναι. κάποια γεγονότα. Να δει δηλαδή ποιος ήταν αυτός ο Χέρτ, ας πούμε. Ακριβώς, ποιος ήταν ο Μάγερ. Γιατί πέφτουν πάρα πολλά ονόματα συνέχεια. Γίνονται άπειρα flashback, το οποίο είναι tribute, ας πούμε, στο πολιτικό, είναι έτσι κι αλλιώς, mm-hmm. σαν λογική σενάριου κτλ. Mm-hmm. Αλλά γίνεται με τέτοιο τρόπο που λίγο μπερδεύεσαι. Εγώ δηλαδή μπερδεύτηκα. Είχε βγει ένα άρθρο τη δεκαετία του 70. Να, για να αποδείξει ότι το σενάριο ήταν μόνο του Μάνκεβιτς και καθόλου του Όρσον Ουέλς. Ακριβώς, ακριβώς. Και είχε γίνει ένας χαμός. Είχε γίνει χαμός και δεν είχε σχολιάσει καθόλου ο Ουέλς. Το άφησε έτσι. Είχαν βγει και κάποιοι φίλοι του και καλά. Η Πολίν Καέλ, λοιπόν, Πολίν Καέλ, είχε γράψει το 1971 ένα άρθρο 15.000 λέξεων, διαβάζω από το Αθηνόραμα, στο New York, ναι. Το οποίο σόκαρε, λέει, την κινηματογραφική κοινότητα. Λεγόταν Raising Kane, ναι. περιέγραφε λεπτομερώς την περιπετειώδη δημιουργία της ταινίας και είχε γίνει χαμός, τέλος πάντων. Και ένας απίθανος παραμυθάς, έτσι, ναι. storyteller, που λένε στο χωριό μου. Όλο είχε ξεκινήσει από εκείνο το War of the Worlds που είχε κάνει στο ραδιόφωνο. Για αυτό που είχε δώσανε. Και όλο τον κόσμο, παιδάκι μου, έξω, ότι έχουν έρθει οι εξωγήινοι, οι Αριανοί. μεγάλο άτομο. Ακριβώς και έτσι του δώσανε λευκή κάρτα, ας πούμε, κάνει ό,τι θέλεις. Γι' αυτό λέω, ρε παιδί μου, ναι, ναι. ότι είναι τόσο έντονη η μυθολογία γύρω από τον Πολίτη Κέιν, γύρω από τον Όρσον Ουέλς και τα λοιπά, που καταλαβαίνω γιατί έχουν κόλλημα να κάνουν τέτοια πράγματα. Απλά η αλήθεια είναι ότι όταν το βλέπεις, εγώ προσωπικά αισθάνθηκα, λέω πω καλά αυτή την ταινία, άμα ζει κανένας από αυτούς ή άμα το... Για αυτούς θα είναι, πώς να σου πω, ναι, ναι, έτσι γίνανε, ή ό,τι μας λέει. Εμείς, με τον τρόπο που το δείχνει, ξαναλέω, είμαστε λίγο στην απέξω. Εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει, δεν κάνουμε τώρα. Τυχαίνει. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για όλα αυτά γύρω-γύρω από την ταινία, άσχετα από το αν είχε να κάνει με το Politics Game. Δεν είδαμε ούτε ναι. ένα γύρισμα, πήγαμε στα Όσκαρ κατευθείαν. Απλά υπάρχει ναι. μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, διάβαζα και κριτικές ο αγαπημένος μου Κουτσογιαννόπουλος. Τον έχω πολύ σε συμπάθεια, αλήθεια. Ενθουσιάστηκε. Γιατί είναι αυτό, είναι το Hollywood, είναι όλα αυτά, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρει όλη την ιστορία. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι, ναι. Εγώ εντάξει, δεν είναι τρελάθηκα. Ήμουν εντάξει, οκ. Okay. Είναι μια ταινία που δεν τη λες βαρετή. Να σου πω τι πάθαινα εγώ όταν έβλεπα την ταινία. Χανόμουν λίγο στο πώς το κινηματογράφησε, αλλά την ώρα που χανόμουν και έλεγα, α, ωραίο αυτό το πλάνο, έχανα, ξέρω εγώ, 2-3 σελίδες διαλόγου. Έχεις δίκιο. Οπότε έχανα τη ροή της ιστορίας, έπρεπε να το ξαναγυρίσω πίσω, γιατί είναι τόσο πολλά τα ονόματα και τα γεγονότα που ρίχνει μέσα, mm-hmm. που έχανα το λογαριασμό. Αυτό, καλά να μου πεις, αν πεις ένα παιδί 20 χρονών κάτσε δε στο πολιτική, θα δυσκολευτεί. Όχι δύσκολο, ναι, γενικά δύσκολο. Δύσκολο, ναι. δύσκολο. Λέει, πρέπει να είσαι ελαφρώς ενημερωμένος. Ναι, μη σου πω cool.
αλλά και ενημερωμένος να είσαι. Εμένα αυτή η ταινία δεν μου προκάλεσε κάποια συγκίνηση. Έχει κάποιες σκηνές που λες κάτι θα γίνει, όχι κάτι θα γίνει από άποψη πλοκής, αλλά ότι πάμε, ξεκινάμε. Ναι, μπράβο, κάπου. Ναι. Δεν πάει κάπου και λες, okay, εντάξει. Αλλά είχε... Ναι, αυτό είναι λίγο ξεκρέμαστο. Ναι, είχε όμως 2-3 σκηνές που αποσπασματικά, δεν ξέρω αν είχαν κάποιο θέμα στο γύρισμα, δεν ξέρω, αλλά κάποιες σκηνές νομίζεις ότι θα δημιουργούσαν μια πιο ενδιαφέρουσα ταινία. Αλλά εντάξει, okay. Κομπλέ, δεν με χάλασε εμένα, δεν με χάλασε. Είχε όμως τη σκηνή με το φίλο του, τη σκηνή στις εκλογές, που ήταν πολύ ωραία στιγμή, στη σκηνή αυτή στο τέλος, που τους περνάει όλους γενναίες 14 πριν ξεράσει το χαλί. Για πες μας, ποιες... Η μόνη σκηνή εμένα που κάτι πήγε να μου πει ήταν αυτή που λες που ξέρωσε στο χαλί. Γιατί έχει προηγηθεί όλο αυτό το πράγμα που τον βλέπεις αυτόν σε διάφορες φάσεις της ζωής του και υποθέτεις ότι μέχρι που φτάνεις σε εκείνη τη σκηνή, τη μεγάλη του τραπεζιού, καταλαβαίνεις σε αυτή τη σκηνή ότι είναι η κατάληξη μάλλον της ταινίας. Γιατί σε εκείνη τη σκηνή είναι που... τελείως μεθυσμένος, ο Μάνκεβιτς, λέει ουσιαστικά το story της ταινίας. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Λέει την περίληψη όλης της ταινίας, ουσιαστικά. Αυτή είναι μια πραγματικά συγκινητική σκηνή, μόνο που δεν υποστηρίζεται από καμία άλλη σκηνή της ταινίας. Ναι, ρε, γι' αυτό σου λέω ότι αν τελικά το point ήταν να φτιαχτεί μια ταινία για το πώς γεννήθηκε η ιδέα στο κεφάλι του για τον πολίτη Κέιν, δεν έγινε με τρόπο που να είναι αρκετά, πώς να σου πω, σαφής. Συμφωνώ απόλυτα. Πολύ στον αέρα. Ήταν γενικά όλο πολύ στον αέρα. Και εμένα θα με πρόσεξε τώρα, επειδή έχω και μια μανία με τη, μ' αρέσουν οι βιογραφικές ταινίες, ρε παιδάκι μου. Μ' αρέσει να κάτσω να ψάξω αν μ' αρέσει μια ταινία πάρα πολύ. Πώς πια, τι είχε στο μυαλό του σενάριογράφος, ή πώς το προσέγγισαν οι ηθοποιοί κτλ. Με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Δηλαδή, αν όντως είχε αποφασίσει ότι ξέρεις κάτι, εγώ σε αυτή τη ταινία θα ασχοληθώ με αυτό και γυρνούσε γύρω από αυτό, θα ήταν μια ταινία που πιθανά θα μου είχε αρέσει. Ακόμα και οι σκηνές του είναι πολύ μπουκωμένες. Με πολύ κόσμο, με πολλά πράγματα, με... Δεν ξέρω, έτσι μου φάνηκε. Με πολλή πληροφορία, το σενάριο φορτωμένο με πολλή πληροφορία. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι μια ταινία για αυτούς που είναι μέσα. Για αυτούς που γνωρίζουν δηλαδή για το Hollywood εκείνης της εποχής και για την κατάσταση εκείνης της εποχής κτλ. Δηλαδή, ακόμα και αν ήθελε να φτιάξει μια ταινία για αυτό που είπες, το πώς σιγά σιγά τα media άρχισαν να μπλέκονται με την πολιτική και τα fake news και που... Δυσφημιστικά κλιπάκια. Δυσφημιστικά κλιπάκια ή καλά προφίλ, τέλος πάντων, για τον ακριβώς. Και αυτό θα είχε ενδιαφέρον. Μα αλλά λέω. Ούτε και αυτό ήτανε. Είναι σαν... Ήτανε όλα μαζί. Ναι, ήταν σαν να... Σε αυτή την ταινία υπάρχουν τουλάχιστον 3 καλύτερες ιδέες. Τουλάχιστον 3 καλύτερες ιδέες για ταινία. Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω, η όλη φάση με τον συνάδελφο, το συνάδελφό του, συστικά, δεν ξέρω πόσο κολλητή είναι, όχι, είναι και φίλοι, εντάξει. Αν και δεν ξέρει το όνομα της δεύτερης γυναίκας, δεν πειράζει, γιατί δεν είναι και καλά αυτός, δεν θυμάται. Το όλο point είναι ότι αυτός για να ανέβει, για να γίνει σκηνοθέτης, του αναθέτουν να κάνει αυτά τα κλιπάκια που είναι δυσφημιστικά για τον πολιτικό, τέλος πάντων, που τελικά χάνει. Και όταν το συνειδητοποιεί, απογοητεύεται τόσο πολύ και αισθάνεται τόσο υπεύθυνος που αυτοκτονεί. Αυτό. Μπράβο. Είναι ξαφνικά μια σκηνή, ας πούμε, που ξεχνάστη. Ακριβώς. Είναι μια υπέροχη σκηνή εδώ μεταξύ. Ωραία, γεννηματογραφημένη κτλ. Ναι. Αλλά είναι σαν να έρχεται από το πουθενά. Γι' αυτό λέω, κάτι γίνεται σε αυτή τη ταινία. Δεν και που... Μπράβο, ναι. Δηλαδή, πολλά πράγματα πάνε να γίνουν σε αυτή τη ταινία. Ναι, και όχι. Τα οποία δεν γίνονται. Ναι, ναι, αυτό λέω. Μα συμφωνούμε απόλυτα. Αυτή είναι ταινία... μια ταινία που την παρακολουθείς, δηλαδή δεν βαριέσαι να την παρακολουθήσεις. Όχι, δεν βαριέσαι. Δεν τρελαίνεσαι κιόλας. Ναι, απλά δεν... Ενώ εγώ σου λέω επίσης στον εαυτό μου να θέλω... Να μ' αρέσει περισσότερο, αλλά να μην γίνεται. Και η μουσική είναι πολύ ωραία. Και η μουσική είναι εξαιρετική. Έχει τα μικρές στιγμές μέσα στην οφείλευμα πάρα
πολλών σκηνών με πάρα πολλές πληροφορίες που αυτές τις μικρές στιγμές χάνονταν. Ναι, οπτικά, ας πούμε, η σκηνή που περπατάνε με την Μάριον εκεί στον κήπο αυτού του σπιτιού που υπήρχε αυτό το σπίτι με αυτά τα ζώα. Ήταν πολύ ωραία κινηματογραφημένη. Λες πω πω. Απ' την άλλη λες πω πω. Τι φας. Γενικά πω πω. Γενικότερα πω πω. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ο Γκάρι πώς σου φάνηκε? Ο Γκάρι, ο φίλος μας. Νομίζω ότι με αυτό που είχε έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, νομίζω. Μα το πρόβλημα είναι ότι ούτε σέβαζε να νοιαστείς κάποιον, ρε παιδάκι μου, αλλά ούτε και να σκεφτείς και ιδιαίτερα. Και αυτός που έπαιζε τον Χέρστ ήταν πολύ καλός, που δεν θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου. Α, ναι, και αυτός που έκανε τον Λούι Μάγερ ήταν πάρα πολύ καλός. Γενικά το κάστ έπαιζε ωραία. Ήταν πολύ καλό. Ναι, ρε, εσύ. Εμένα μόνο... Εντάξει, Ξανθούλα, δεν λέω η Αμάντα. Δεν λέω ότι ήταν κακή στο ρόλο αυτό. Λέω ότι γενικά εγώ δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Αλλά τέλος πάντων, εμένα μου συμβαίνουν αυτά. Εσύ λες για τον Charles Dance, λες εσύ, που έκανε τον Hearst. Ναι. Το φιδίσιο, το ερπετό. Το έχει, το έχει. Αυτός, μια ώρα έβλεπες από πίσω να κουνιέται. Κοντζαμάν Τίριον, όχι Τίριον, Κοντζαμάν Λάνιστερ. Να μην εκεί. Α, ναι, ρε φίλε, και έλεγα αυτό τον είχα δει που ήταν. Ναι, είναι ο παπάς Λάνιστερ είναι αυτός, ναι. Μπράβο, έχεις δίκιο, ο παπάς Λάνιστερ. Βρε τον παπά Λάνιστερ. Σταμάτα. Και μεγάλο εκδότη. Έτσι. Γενικά ο τόνος της ταινίας ήταν κάπως υποτονικός. Δηλαδή ο μόνος που μπήκε και τάσπασε ήταν ο Orson Welles. Ακριβώς, κατάλαβε. Όλοι δηλαδή ήταν σε ένα ίσο. Αυτός που έκανε τον Orson Welles το έφερνε πολύ, δεν του έφερνε. Του έφερνε αρκετά. Κούκλος ο Welles, τα νιά, γενικά κούκλος. Καλά είναι, το παντρευόμουν, να εννοείται. Για πλάκα. Ναι. Αν θεωρήσουμε ότι το σενάριο το έγραψε ο Μάνκ και αυτός το χτένισε. Το έχει χτένισε πολύ ωραία. Ναι, είναι εξίσου πολύ σημαντικό. Τελευταίο λόγο ο σκηνοθέτης, ειδικά στην περίπτωση του Φίντσερ, από ό,τι λένε, είναι και εξαιρετικά, πώς το λένε, περίεργος. Είναι πολύ της λεπτομέρειας, έχει κόλλημα, τραβάει ας πούμε την κάθε σκηνή 15.000 φορές και τέτοια. Είδες, αυτός έπρεπε να έχει γυρίσει το Phantom Thread. Σίγουρα θα έχει κάνει πιο ενδιαφέρον. Καταρχάς δεν τον είχε φάει στο τέλος. Ή κάτι άλλο θα είχε γίνει. Και κάτι άλλο, δεν ξέρω. Θα του είχε φάει τη θέση, θα ήταν καλύτερη. Θα είχαμε κάνει κεφάλι στην ομελέτα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Κάποια στιγμή θα πρέπει κάποιο, δηλαδή να γίνει κάποιο αλυσβερίσι τέτοιο. Να πάρει, ας πούμε, ο Φίντσερ να κάνει μια ταινία του Spielberg. Δεν ξέρω, λέω τώρα. Να πάρει ο Spielberg να κάνει ένα thriller. Κάτι, κάποια αλλαγή που να υπάρχει ήδη, ας πούμε, να κάνει το Halloween. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, τέλος πάντων. Είναι μια ταινία την οποία δεν βαρέθηκα να τη δω. Κάθισα, την είδα με ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι. Απλά δεν μου είπε κάτι παραπάνω, δηλαδή μετά την ξέχασα, πώς να σου πω. Δεν κάθισα να ασχοληθώ ιδιαίτερα. Αλλά είναι καλοφτιαγμένη όμως, να τα λέμε κι αυτά. Όχι, είναι καλοφτιαγμένη, αν κάποιος... Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, αν κάποιος με ρωτήσει τώρα, να κάτσω να δω το Mank ή να κάτσω να δω το Mindhunter, ας πούμε, θα του πω... Με τα μπούνια κάθεσαι και βλέπεις το Mindhunter, που ήταν παραγωγός. Εκτός και αν, πώς το λένε, αγχώνεσαι μετά, γιατί εντάξει, έχει μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα το Mindhunter. Θέλω να σου πω ότι έχουμε δει πράγματα από το Fincher που ήταν σαφώς καλύτερο. Το Fight Club είναι τελειά. Ναι, εντάξει, εννοείται. Ναι, έχει καμία σχέση το Fight Club με το Mank και δεν σου λέω, εννοείται είναι διαφορετικά θέματα. Δεν έχουν όχι, έτσι, καταλαβαίνω. Ταινίες, έτσι και αλλιώς. Καμία του ταινία δεν έχει σχέση με αυτό. Με την ακριβώς, ναι. Ξαναλέω, το σενάριο ήταν του... Εγώ επαναλαμβάνω, αν ο πατέρας είχε γράψει ένα σενάριο για μια πέτρα, θα βλέπαμε με μια ταινία για μια πέτρα. Έγραψε για τον Mank. Όταν μου είπες ότι ήταν του πατέρα του, δεν το ήξερα. Λέω, πέστα, είδες που σου είπα, πέστα, Ρέβη. Τώρα καταλαβαίνω γιατί. Ναι. Το καταλαβαίνω να πει, γιατί και ο Φίντσερ μεγαλώνει, καταλαβαίνεις πώς γίνομαστε μεγαλώνοντας. Και ο πατέρας του πέθανε. Μπορεί να ήθελε να κάνει ένα τρίπιο στον πατέρα. Ναι, δηλαδή δεν τον νοιάζει τώρα. Δεν νομίζω ότι τον ένιωξε καν αν θα δείξει τον εαυτό του. Μη σου πω ότι το έκανε και επίτηδες. Το γύρισε όσο καλύτερα μπορούσε, έδωσε αυτή την πιστότητα στο Hollywood κτλ. Έβαλε και αυτά που έγραφε ο πατέρας του, έβαλε καλούς ηθοποιούς να παίξουν. Τι άλλο κάνει? Κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έγραψε, ότι ήθελε να κάνει μια ταινία, ο Κουτσογιαννόπουλος, ξέρω,
Ότι ήθελε να κάνει μια ταινία για τους αχανείς ήρωες, τέλος πάντων, του κινηματογράφου. Ορίστε. Τα είχε ζήσει αυτός αυτά. Ήταν σεναριογράφος και δημοσιογράφος. Που είχε γράψει για πολλά περιοδικά και ναι. Και ήταν στο Σαν Φρανσίσκο στο Life κιόλας. Bureau Chief of Life Magazine. Εντάξει, δεν είναι κακό να θες να κάνεις μια ταινία για τον πατέρα σου. Καλό είναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επεμβαίνει, πιθανά να επεμβαίνει πολύ το συναισθηματικό κομμάτι. Μπορεί, πάντως ακούγεται πολύ για τα Όσκαρ, έχω να σε ενημερώσω. Αυτό, ας πούμε, να μου κάνει τρομερή εντύπωση. Σε όλες τις κατηγορίες, τα πάντα. Τι να πω και για τα Όσκαρ τώρα, είναι και τα Όσκαρ ότι να είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τέλος πάντων. I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Site got 2,200 hits. Δηλαδή, για πάμε τώρα να δούμε τη δική μου επιλογή που είναι το social network του ιδίου σκηνοθέτα. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι μέσω των δύο καταθέσεων που έχει, μία με τον φίλο του, τον Eduardo, τον Saverin, και στην άλλη με τους Winklevoss, εντάξει, πάρα πολύ μεγάλα άτομα αυτοί. Βλέπουμε μέσα από αυτές τις δύο καταθέσεις, βλέπουμε το χαρακτήρα του, βλέπουμε πώς δημιουργήθηκε το Facebook κτλ. Και τις σχέσεις του με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ το social network, παρότι είναι ταινία του πότε, του 10? Του 10. Δεν την είχα δει για κάποιο λόγο, παρότι μ' αρέσει και ο Fincher πολύ. Mm-hmm. Τη συγκεκριμένη, μάλλον επειδή είχα ακούσει ότι είναι για το Facebook και λέω τώρα σιγά τώρα με κάτω να δω ταινία για το Facebook. Mm-hmm. Και το είδα τώρα που το συζητούσαμε και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Δεν ξετρελάθηκα, δεν είπα ταινιάρα, αλλά τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα με ένα σενάριο το οποίο τρέχει στην κυριολεξία, δηλαδή είναι 2 ώρες ταινία και δεν βαριέσαι ποτέ. Καθόλου. Έχεις πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δεις τι γίνεται παρακάτω. Τελικά ο Fincher έχει μία δυναμία σε ιδιόμορφες προσωπικότητες. Ή που θα κάτσει να μιλήσει για κάποιον εξαιρετικά ιδιοφυή, ή που θα κάτσει να μιλήσει για serial killers, ή τέλος πάντων έχει ένα θέμα. Έχει τα θέματα του κι αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω ότι τον ενδιαφέρει να δείξει πώς φτάνει κάποιος κάπου. Ειδικά τέτοιες ψυχονομίες σαν τον Ζάκερμπεργκ. Αυτό που σου μένει για αυτόν τον άνθρωπο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό από το Facebook και από όλα αυτά. Δεν ξέρω, κάνει πολύ ωραία δουλειά, ρε παιδί μου. Τι σου έμεινε για αυτόν τον άνθρωπο? Ότι είναι ένας άνθρωπος μόνος του. Συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Είναι ένας άνθρωπος μόνος του που για να είναι με άλλο κόσμο θα έκανε τα πάντα όπως και τα έκανε. Έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά τα οποία νομίζω ότι είναι παρεπιπτόντος. Δεν ξέρω δηλαδή αν τον ενδιαφέρει, τι τον ενδιαφέρει από όλα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα έχει τέτοια ικανότητα να είναι με κάποιον άνθρωπο που έχει τη δική του γνώμη, είναι ο δικός του χαρακτήρας. Θέλει όλα να περιστρέφονται γύρω του, ρε παιδί μου. Ναι. Σε βαθμό που από τη μία, όταν σε θέλει συνέχεια για πάντα, και αν καταλάβει ότι δεν είσαι εκεί, μπορεί να σε διαλύσει. Νομίζω ότι οι ιδιοφυείς άνθρωποι γενικά είναι λίγο, γιατί ο Ζάκερμπεργκ δεν είναι ένας απλά έξυπνος άνθρωπος. Όχι, δεν είναι. Φυσιολογικά έξυπνος άνθρωπος. Είναι ένας ιδιοφυής άνθρωπος στο τομέα του. Και εγώ δεν μπορώ να μπω να χακάρω το σύμπαν. Χακάρε το σύμπαν στα 19 του δηλαδή. Και έκανε το Facebook στα 20 πόσο χρονών ήταν. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό όμως, τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν βρίσκεις κάτι άλλο σε αυτόν τον άνθρωπο ιδιαίτερο. Που δεν χρειάζεται, θα μου πεις. Δεν ξέρω, αλλά το πώς φαίνεται στο φίλο του ειδικά δεν είναι, είναι προβληματικό. Είναι προβληματικό, αλλά σου λέω, πιστεύω ότι οι ιδιοφυείς άνθρωποι είναι λίγο στα όρια του περίεργου. Κάτι τους λείπει, δεν γίνεται. Δεν ξέρω στην πραγματικότητα πώς είναι, αλλά αυτό που φαίνεται από την ταινία είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που κάπως δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω του επί της ουσίας, διότι είναι πάρα πολύ ειλικρινής, αλλά στα όρια της αγένειας. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει ακριβώς αυτό που σκέφτεται, δεν το φιλτράρει καθόλου. Και αυτό προφανώς και δημιουργεί θέματα για τους γύρω του. Πέρα από το κομμάτι, το προσωπικό του σε σχέση με αυτό που έφτιαξε, το οποίο νομίζω ότι παρότι η ταινία δείχνει ότι ξεκινάει από μία απόρριψη που είχε ερωτική,
από μια κοπέλα και επειδή ήταν θυμωμένος μπήκε στη διαδικασία να φτιάξει μια σελίδα. Αλλά τώρα δεν χρειάζεται να πούμε όλη την ταινία. Νομίζω ότι περισσότερο τον ενδιαφέρε η χαρά της δημιουργίας, αλλά σε σημείο αιμονικό. Καταλαβαίνεις τι λέω. Εγώ δεν κατάλαβα ότι παίρνει κάποια χαρά απλά δημιουργώντας. Καταρχάς έχει ένα θέμα με τα χρήματα. Αυτού του Winkle Voss και τα λοιπά που εντάξει, Άρμι Χάμερ σε διπλό χαρακτήρα καταπληκτικό. Εγώ τον είχα την ταινία. Πολύ καλό. Και πόσο. Το έχει γυρίσει πάρα πολύ ωραίο. Και πάρα πόσο πολύ. Πάρα πολύ. Το γυρίσανε πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι ήταν του δύο. Δεν τον ήξερα τον Άρμι Χάμερ. Μετά τον γνώρισα και λέω. Ναι, αδερφό, ας πούμε. Αρχικά και εγώ το παρατηρούσα πάρα πολύ προσεκτικά. Να δω ποιο είναι ο άλλο. Το έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία. Το έχουν γυρίσει φανταστικά. Έχει ένα κόλλημα με αυτό που, με το που ακούει ότι αυτή είναι στην ομάδα κοπηλασίας, που το έχει πει και στην κοπέλα στην πρώτη σκηνή για την κοπηλασία, κάπως του γυρίζει λίγο το μάτι, παίζει λίγο και με αυτό. Εμένα μου φαίνεται σαν να θέλει να αποδείξει πάντα κάτι. Και απλά είναι τόσο έξυπνο που τα καταφέρνει, όχι απλά, τα διαλύει όλα. Ναι, τα διάλυσε όλα, δεν υπάρχει. Εμένα να σου πω, τώρα θα σου φανεί λίγο άκυρο και καμένο. Ξέρεις τι μου θύμισε, θυμάσαι κάτι ταινίες της δεκαετίας του 80 με πιτσιρικαρία τύπου Breakfast Club και τέτοια. Ενέρηση, μα τέτοια φάση είναι αυτός. Μου θύμισε ένα Breakfast Club απλά με πολύ έξυπνους ανθρώπους. Με πολύ έξυπνη πιτσιρικαρία. Ναι, κατάλαβα, ναι, καλά. Και καμία σχέση βέβαια απ' την άλλη, γιατί όλο είναι γύρω από τα χρήματα. Έτσι όπως το δείχνει η ταινία, δεν είναι ακριβώς γύρω από τα χρήματα. Είναι γύρω από αυτό που λες, γύρω από ένα παιδί που προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι πολύ καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Και μέσα στην ιστορία παίζει προδοσία με το μοναδικό του φίλο, σύμφωνα με την ταινία. Έτσι το δείχνει, ναι, ναι. Μπράβο. Και αυτή η ιστορία με τους δίδυμους είναι λίγο με ερωτηματικό. Μα βέβαια, να σου πω κάτι. Από όλα, η φάση, παιδί, με το φίλο του, που ουσιαστικά από όσο διάβασα δηλαδή και μετά, ή τον έχει μείνει ο συνιδρυτής, ή είναι μια πολύ, πολύ περίεργη φάση, ας πούμε, το φίλο του, γιατί στράβωσε τόσο πολύ. Και που λέει ο φίλος του, το έκανες αυτό επειδή μη δεχτήκαν εμένα, ας πούμε, στο fraternity και δεν δεχτήκαν εσένα. Έτσι δείχνει η ταινία όμως. Δηλαδή, αυτό είναι η φάση, ρε παιδί μου, γιατί. Γι' αυτό λέω. Εισπράτης ότι αυτό είναι λίγο κομπλεξικός. Ναι, αλλά σε βαθμό δηλαδή που εάν κάτι στραβώσει. Ναι, στράβωσε. Δεν ξέρω. Ο Ζάκενμπεργκ είναι ένα nerd στην πραγματικότητα, που προφανώς θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος να κερδίσει πράγματα στη ζωή ή να αποδείξει ότι είναι καλός και τα λοιπά, είναι μέσα από αυτό για το οποίο είναι καλύτερος από όλους. Και μπροστά σε αυτό δείχνει να μην έχει ζητήματα εισαγωγικά ηθικής. Τι ηθικής, τα ξεχνάει όλα. Τι ηθικής τώρα, δεν είναι υπολογιστή. Δηλαδή, τα προσπερνάει εύκολα. Νομίζω απλά τα προσπερνάει, δεν τα προσπερνάει για τη χαρά της δημιουργίας. Τα προσπερνάει επειδή πρέπει να τα προσπεράσει γι' αυτόν. Καλά, Τζέσε Άιζενμπεργκ, νομίζω ότι πάει τέλεια ο ρόλος. Νομίζω ότι αυτά τα δύο, όταν ένας άνθρωπος είναι τόσο ιδιοφυής, ιδιοφυία με τη δημιουργία, πάνε μαζί και νομίζω αυτά είναι σύμφυτα και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ να σου πω κάτι, δεν ξέρω να σου πω ποιο έρχεται πρώτο. Μπορεί να έρχεται η ιδιοφυία. Μαζί. Νομίζω πάνε μαζί. Είναι δύσκολο να το διαχωρίσει. Και δηλαδή, χωρίς την ιδιοφυΐα του, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο ίδιος που είναι και με την ιδιοφυΐα του. Αυτό είναι το περίεργο. Απλά έχει λιγότερα χρήματα, ξαναλέω. Δηλαδή, είναι πολύ λιγότερα. Το τέλος, ας πούμε, της ταινίας που λέει, ξέρω εγώ, το 2010 που βγήκε η ταινία, το Facebook είχε 500 εκατομμύρια μέλη και άξιζε 25, και η αξία του ήταν 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Και έβαλα να δω τώρα τι γίνεται και έχει 2,700 δισεκατομμύρια μέλη και η αξία του είναι 787 δισεκατομμύρια μέσα σε 10 χρόνια, δηλαδή έχει γίνει της κακομοίρας. Πολλά λεφτά. Και αυτός τώρα δηλαδή είναι πόσο, 30 κάτι. Αυτό είναι, αμέσως, είναι 36 χρονών, είναι το 84. Είναι απλά. Μπράβο, μεγάλη επιτυχία. Ο Timberlake παίζει ένα ρόλο που προσωμιάζει λίγο, ναι, στην προσωπικότητά του. Σον Πάρκερ κινείται λίγο σαν superstar. Βέβαια, μα βέβαια. Έχει και αυτό τον αέρα ότι ξέρεις, εγώ είμαι 20 χρονών και έκανα αυτό και το άλλο. Και βέβαια, το άλλο. Βέβαια. Και αλάνει μεγάλο γιατί πήγε κόντρα στις δισκογραφικές και με τον Napster. Είχα κατεβάσει εγώ τραγούδι από τον Napster. Ο δικός ο αγαπημένος ο Garfield, πολύ καλός.
Πάρα πολύ καλά. Αυτός έδινε και λίγο το συνέστημα στη ταινία σε σχέση με τον Άιζενμπεργκ, ο οποίος ήταν λίγο ρομποτάκι. Εντάξει, πάρα πολύ αστείος ο Άιζενμπεργκ. Η σκηνή του Γκάρφιλ με την κοπέλα του. Φοβερή σκηνή αυτή. Φοβερή σκηνή. Που βάζει φωτιά στο φουλάρι. Στο μεταξωτό φουλάρι, ρε κοπέλια, γιατί εγώ με λέει. Και αυτός είναι, μιλάει στο τηλέφωνο με τον άλλον που έχει πάθει σοκ, ουσιαστικά από την ίδια στιγμή του λέει έλα να υπογράψεις για να σε κανονίσω εγώ καημένε μου, αλλά άλλος δεν καταλαβαίνει. Εντάξει, φοβερή σκηνή, φοβερή σκηνή. Πολύ ωραία σκηνή και πολύ ωραία σκηνή ήταν και όταν πήγε και συνειδητοποίησε ότι τον έχει πουλήσει. Φοβερή σκηνή αυτή, πολύ καλή. Πολύ καλογερισμένη. Ναι. Πολύ πάρα πολύ ωραία. Ναι. Κοίταξε, η ταινία γενικά, λίγο που το σκεφτόμουν μετά, έχει κάποια κοινά σημεία με το Μανκ. Και οι δύο βασίζονται πάρα πολύ στα flashback. Mm-hmm. Αλλά ο τρόπος που το κάνει στο social network έχει ενδιαφέρον. Μέρεσε. Ενώ ο τρόπος που το κάνει το Μανκ σε χαώνει. Για κάποιο λόγο. Είναι πολύ πληροφορία. Ενώ στο social network είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ναι, έχει σχέδιο στο social network. Ενώ στο άλλο είναι λίγο. Λες όπου πάει τώρα. Δεν ξέρω πού πάει. Είναι λίγο, είναι λίγο κύμα. Ναι. Στο κύμα, κανονικά. Ναι. Είναι το σενάριο του πατέρα του. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή το ένα του πατέρα και το άλλο του σόφι. Ναι. Δες όμως ενδιαφέρον έχει ότι στο social network ασχολείται με έναν πιτσιρικά 20 χρονών που στα 20 του δημιουργεί το μεγαλύτερο έργο της ζωής του και στον Μανκ ασχολείται με έναν ξεπεσμένο ήρωα ουσιαστικά με έναν 20χρονο σχεδόν. Ναι. Μπράβο, που στο τέλος της καριέρας του δημιουργεί το μεγαλύτερο έργο της ζωής του. Είναι λίγο αντίστροφες. Ναι, είναι. Οι ιστορίες. Έχει λίγο ενδιαφέρον, γι' αυτό σου λέω ότι αυτός πιθανά έχει μία δυναμία σε ανθρώπους που κάτι έχουν κάνει σε αυτή τη ζωή. Κάτι ιδιαίτερο έχουν κάνει. Και αυτό που είπες, ότι έχει αυτή την αγάπη να βλέπει πώς έφτασαν. Ναι, παιδί μου, ναι. Τι συμβαίνει, γιατί τώρα το 10, το Facebook, είναι καινούριο. Τι συμβαίνει στο κεφάλι του, βασικά. Ναι. Ήταν πολύ καινούριο πράγμα το Facebook, δηλαδή είχε 6 χρόνια ζωής και όταν είχε βγει λιότερα και ταινία για το social network από το Fincher, τι φάση, μου είχε κάνει εντύπωση. Αλλά μου άρεσε όταν την είδα και δεν θεωρώ ότι ήταν διαφήμιση για το Facebook. Καλά, ο πανικός με τα πανεπιστήμια και το πώς λειτουργούν και όλα αυτά, εντάξει, θα έπρεπε να καταστραφούν όλα με μια. Αυτά τα πανεπιστήμια ήταν μεγάλα που όλα, ρε παιδί μου, ουσιαστικά έχουν μέσα τους επόμενους πολιτικούς, τους επόμενους επιχειρηματίες. Ναι. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Φόπο, είναι απίστευτο. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης είναι ότι παρότι βλέπεις ιδιαίτερους ανθρώπους, γιατί σου λέω εγώ στα 19 όχι το Facebook, δηλαδή κλαίω. Κλαίω από τα γέλια. Καλά κάνεις και κλαίς από τα γέλια, γιατί και γέλια είναι. Δεν σου λείψε και τίποτα. Πάμε παρακάτω. Για πάμε. Θέλω να σου πω κάτι πολύ έξυπνο το οποίο είχε απήχηση σε πάρα πολύ κόσμο και έβγαλε πάρα πολλά λεφτά και πιθανά δεν το σκέφτηκε και πάρα πολλοί κόσμος. Βλέπεις έξυπνους ανθρώπους, αν πάρει. Ναι, βέβαια. Ταυτόχρονα όμως τους βλέπεις την ηλικία τους. Έτσι, δηλαδή είναι σαν να βλέπεις παιδιά κάποια στιγμή με κοστούμια. Καλά, εκτός από τον Ζάκη. Καλά, πολύ αστείο. Που κυκλοφορούσε με τη Ρώμα και τη Σαγιονάρα. Δεν υπάρχει τον παντόφλα που πάει εκεί πέρα, εντάξει. Έχω πεθάνει, ναι. Και τη Ρώμα. Και είναι σαν να βλέπεις παιδάκια με κοστούμια. Έτσι ακριβώς. Μα έτσι ακριβώς είναι. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την εικόνα. Ακριβώς. Που και αυτό για μένα είναι ένα σχόλιο. Δηλαδή κάνει ένα σχόλιο, ρε παιδί μου, χωρίς να κάνει τίποτα. Περιγράφει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Καλά και οι σκηνές με την κοπέλα, καλά η κοπέλα, εάν κάτι από αυτές τις σκηνές είναι αλήθεια, τον διέλυσε φίλοι. Ναι. Εκεί που τον βρίσκει, που πάει να της πει, τι πάει να της πει, θέλει να το παίξει και λίγο ότι έχω πετύχει και αυτά και οι άλλοι μιλάμε, τον διαλύει. Εντάξει, σύμφωνα με τον Ζάκενμπεργκ, το κομμάτι αυτό είναι μυθοπλασία. Δηλαδή, είναι ό,τι πει κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, λογικό είναι. Δεν θα το λέει, ρεπορτάζ. Ακριβώς. Αυτό λέω. Ένα από όλα αυτά να ισχύει, θα ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Αυτό το πράγμα πάντως με τα κορίτσια και με τα όλο αυτό, πώς το περιγράφει στην αρχή, που πάνε τα κορίτσια στις Λέσχες περίπου, ρε παιδί. Οι λέσχες που πάνε, οι κοπέλες για να αυτό και οι άλλοι για να τους πάρουν και είναι όλο μια βλαχία, μια μπούρδα
που όλα επιτρέπονται βέβαια, γιατί αυτή είναι, είναι η έξι. Ναι, είναι ναι. Harvard, ρε, απαράτα μας. Με τις χαζές τις φάρσες που κάνουμε για να φτιάξουμε. Ναι, που ο κόσμος έχει πάθει μεγάλη μήλα με αυτές τις φάρσες, ας πούμε. Και λες, τι μιλάκες, τι... και όλη αυτή η αρχική κουβέντα που είναι πώς θα μπει μέσα στη λέσχη. Και παίρνει το φίλο του, προδοσία, ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση. Ναι. Τον διέλυσε. Την κοπέλα του στο μεταξύ παίζει η νεαρότατη τότε Ρούνι Μάρα. Έτσι, πρόσεξε. Έτσι. Πού έπαιξε μετά η Ρούνι Μάρα? Μετά έπαιξε στο The Girl with the Dragon Tattoo, σωστά. Ναι. Και δεν είναι και η γυναίκα του Χωακίν. Μάλιστα, κυρία. Η Ρούνι, πού έκανε εντύπωση και είπανε κάποια στιγμή τότε το Girl with Είχε γίνει... Είχε γίνει χαμός. Επίσης του Fincher ταινία, να πούμε, έτσι. Ναι. Ετοιμάζω φοβερή κατηγορία εκπομπών. Κατηγορία. Που έχει να κάνει με... Νόμιζα κατηγορία, ξέρεις τι που κατηγορώ. Όχι, τους ανθρώπους. Όχι. Κατηγορία εκπομπών με κάποιους τοπίους που δεν καταλαβαίνω γιατί. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει κάτι με αυτούς. Δεν ξέρω. Θα μου λες εσύ αν. Εύη, να σου ρωτήσω κάτι. Έχεις αποφασίσει τι θα δούμε την επόμενη φορά? Ναι. Έχω αποφασίσει. Θα δούμε το Parasite. Το οποίο ήταν η ταινία που πήρε το Όσκαρ καλύτερη ταινία, όχι ξενόγλωση, γενικά καλύτερη ταινία, αν θυμάμαι καλά. Και ξενόγλωση και κανονική. Ναι. Τα πήρε. Α, πήρε και. Γιατί είχε πάρει και τι ξενόγλωση. Ναι, φοβερό. Πήρε και σκηνοθεσία, βέβαια. Τα Όσκαρ του 19. Ναι. Δοθήκανε το 20. Η ταινία βγήκε το 19. Ναι, έχεις δει και εγώ τα έχω μπερδέψει. Έτσι πάει. Είναι χθες μαζί με την καρατίνα που όλες τις μέρες όλη η μέρα. Όλα είναι ίδια. Όλα τα χρόνια έχουν γίνει ίδια. Αυτό το πράγμα έχω πάθει. Όχι, γενικά να σου πω κάτι. Είναι μεγάλο. Είναι πάντα πατάμε, γιατί ενώ η ταινία είναι μια χρονιά, τα Όσκαρ είναι την επόμενη. Γιατί λέω, αν κάποια άλλη ταινία Όσκαρ, δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι. Εσύ δεν την έχεις δει. Δεν την έχω δει. Είναι από τις ταινίες που λες συνέχεια να κάτσω να τη δω, αλλά για κάποιο λόγο δεν κάθεσαι ποτέ να τη δεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και δεν ξέρω καν περί τίνος πρόκειται, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι είναι κορεάτικη, αλλά δεν ξέρω καν την υπόθεση. Έτσι να σου πω με δύο λόγια περί τίνος πρόκειται, δεν ξέρω. Θα είναι μια έκπληξη για μένα. Να σου πω εγώ ή θες να είναι έκπληξη? Όχι, πες μου. Σίγουρα, παιδί μου, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αν θέλεις να είναι έτσι, να μην έχεις ιδέα. Όχι καλέ, σιγά, πες μου. Λέει λοιπόν, ο μεγαλύτερος γιος μιας οικογένειας ανέργων γνωρίζεται με τους ευκατάστατους Park και εισβάλλει στη ζωή τους με έναν απρόπτο για όλους τρόπο. Τέλος πάντων, αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό είναι το παράσιτο. Εντάξει, θα τη δω και θα τη συζητήσουμε. Ναι, ουσιαστικά δεν είναι μια οικογένεια ανέργων απλά, ρε παιδί μου. Σου δείχνει πολύ ξεκάθαρα τη διαφορά, την ταξική διαφορά αυτών των δύο οικογενειών. Αλλά γενικώς η ταινία είναι μαύρη κωμωδία. Όχι, βαριά είναι, δεν είναι ασήκωτη. Τέλος πάντων, θα τη δεις και θα το συζητήσουμε, μην τα λέω από τώρα. Εντάξει. Ωραία. Και εγώ κοίταξα να δεις αυτή την ταινία, είχα δει το τρέιλερ και λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον το τρέιλερ. Γιατί εντάξει, οι κορεάτικες ταινίες, η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές όσες έχω δει, δεν ξέρω ακριβώς περί τίνος πρόκειται, αλλά συνήθως ξαφνιάζομαι ευχάριστα. Και λέω, θα τη δω. Δεν μπορώ να πω ότι είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες, αλλά χάρηκα που κέρδισα αυτή τα βραβεία. Δεν, βέβαια, χωρίς να σημαίνει τίποτα για το αμερικανικό κινηματογράφο και γενικά το σύμπαν. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν όλοι αυτοί που είδαν την ταινία και ενθουσιάστηκαν, καταλαβαίνανε έστω και κάτι από την ταινία, ο κόσμος μας θα ήταν διαφορετικός. Αλλά anyway, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έχει πολύ ωραίες σκηνές, έχει πολύ ωραίες φάσεις, παίζουν όλοι καταπληκτικά. Είναι σκηνοθετημένη πολύ ωραία. Απλά δεν τρελάθηκε. Ναι, δεν τρελάθηκα, ναι. Αλλά είναι μια τεχνική ταινία από αυτές που έχουν. Εγώ πιστεύω ότι θα σου αρέσει. Ωραία. Τέλεια λοιπόν. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε όλους που ακούσανε. Αν ακούει κανένας. Πολύ ωραία το λέμε, έτσι δεν πειράζει. Είστε επανειδή, Νέβη μου. Έλα, ακούνε τουλάχιστον οι φίλοι μας. Έτσι ακριβώς. Μάλλον. Θα τους κάνουμε τεστ μετά. Μάλλον.
Θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε. Γεια, γεια. Αυτή ήταν η εκπομπή μας η σημερινή. Για οποιαδήποτε απορία, γνώμη, πληροφορία, οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε στο mail μας στο tonyacostofhollywood@gmail.com ή και στα social media, στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε. Να είστε καλά, να προσέχετε. Μέχρι την επόμενη φορά, πολλά φιλάκια από εμάς.